τι να παραγγείλετε? Βεβαίως, θα θέλαμε το φιλέτο γλώσσα σκαρχαρία, μαριναρισμένο με ορτίκια προβυγγίες και πατέ χίνας με γλυκό ξυνισό σμάτι. Θα σας στεναχωρήσω, αλλά δεν υπάρχει αυτό σήμερα στο μενού μας. Μπορείτε να επιλέξετε κάτι άλλο. Μάλιστα. Εν προκειμένου, θα θέλαμε την αστακοουρά με πέρλες Αυγούστου Κοκαμήλου, παπαρουνοκάπαν και πατέ σαλιγκαριού. Το είδατε αυτό μέσα στο κατάλογο μας? Μα βεβαίως. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει στη λίστα. Συγγνώμη, λίγο παρακαλώ. Μα τι υπάρχει? Ορίστε, μπορείτε να βλέξετε κάτι άλλο από εδώ. Ας πούμε, καρδιά σολομού φλαμπέ με απόσταγμα τζίντζερ, λάιμ μαγαδασκάρης, περιχυμένο με ελβετική σοκολάτα. Δεν υπάρχει αυτό στη λίστα του εστιατορίου μας. Αυτή δεν είναι η περίφημη λίστα Λαγκάρ του εστιατορίου σας? Όχι, βέβαια. Αλλά τελική λίστα είναι αυτή. Ορίστε, παρακαλώ. Ψαροκόκαλο μαρίδα σε λαδόκολλα. Ένα από τα καλύτερα πιάτα του σεφ. Αποξηραμένες ουρές γόπας. Πολύ καλή επιλογή. Και παστά λέπια βακαλάου. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για την οικονομία. Γεια σας και χαρά σας. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη και πάλι. Ο κίνδυνος λοιπόν με τις εξελίξεις γύρω από τα θέματα αυτά είναι ότι στα εστιατόρια, από ό,τι είδαμε, σε λίγο θα σερβίρουν ψαροκόκαλα μαριναρισμένα, ποιος ξέρει με τι. Σήμερα μαζί μας είναι η αγαπητή συμπαρουσιάστρια, η Αγλαία Μουζακίτη. Γεια σου, Αγλαία. Χρόνια πολλά και από μένα. Χρόνια πολλά και επίσης. Που θα μας πεις τώρα για τις εξελίξεις για τα κυριότερα μας θέματα. Ναι. Μεταβιβάστηκε 301 κινήτων στο ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ, ναι. Το ΤΑΙΠΕΔ, ναι, ανάμεσα τους και ένα κομμάτι γης της Κέρκυρας. Εκτάσεως 83 στρεμάτων. 83 στρέμματα που είναι αυτό, πού είναι ακριβώς? Είναι στη Γάτο Κορακιάνα. Μάλιστα. Και ανήκει στο Δήμο Κέρκυρας. 300 ολόκληρα ακίνητα μεταφέρθηκαν στην ΤΑΙΠΕΔ. Στο ΤΑΙΠΕΔ, ναι. Έτσι, δεν ξέρω ο άνθρωπος ποιο να πρωτοκοιτάξει όσον αφορά την νομιμότητα. Και αν σκεφτούμε αυτό που έγινε στις σκουριές, ποιο είναι το θέμα με τις σκουριές, εξελίξεις, πολύ σοβαρές. Το θέμα είναι με τον ελληνικό χρυσό, που ένα κομμάτι γης Χαλκιδικής πωλήθηκε έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ. 11 εκατομμύρια λοιπόν πλήρωσε η εταιρεία, τζάμπα δηλαδή το πήρε. Τσάπα το πήρε και γι' αυτό πήρε και πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή. Η συνολική αξία των μεταλλευμάτων πόσο 15 βγήκε? Με 20 δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. 11 εκατομμύρια το πήρε και 15 δισεκατομμύρια είναι η αξία του. Η αξία του, ναι. Οπότε τι είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο. Διότι λέει δεν μπορεί, λέει. Στην εταιρεία ελληνικό χρυσό. Ναι, η εταιρεία έριξε στη συμφωνία, την έριξε λέει την Ελλάδα. Δεν κάνει λέει τόσο φτηνά. Και ναι, της έριξε πρόστιμο για να ανακάψει, να πάρει τα λεφτά της η Ελλάδα που δεν τα πήρε, που τα δώσε ξέρω, για ένα κομμάτι ξέρω ψωμί. Το πρόστιμο ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια. Μόνο 15, ναι, εκατομμύρια. Μόνο 15 εκατομμύρια. Και το οξύμορο εδώ ποιο είναι? Το οξύμορο, κυρίες και κύριοι, είναι ότι η εταιρεία, αντί να προβάλλει η εταιρεία άρση του προστίμου, επέβαλε η ίδια η κυβέρνηση εναντίον του προστίμου. Δεν ξέρω αν το καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενάντια στο πρόστιμο που είναι υπέρ της και ζητάει να χάσει τα 15 εκατομμύρια αυτά που πρέπει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πληρώσει η εταιρεία στην Ελλάδα. Και η Ελλάδα ζητάει όχι, να τα χαρίσουμε λέει τα 15 εκατομμύρια. Δεν φτάνουν τα 15 δις, θα βγάλει. Ναι, δεν φτάνουν 15 με 20 εκατομμύρια. Να μην πάρουμε ούτε 15 εκατομμύρια. Εδώ κάτι μυρίζει πολύ. Μυρίζει συμφέρον. Μυρίζει συμφέρον και διαπλοκή δυστυχώς. Όσο προχωράμε, αποδεικνύεται ότι το οικονομικό αυτό σύστημα που μας επιβάλλανε είναι. Κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Λοιπόν, το επόμενο θέμα τώρα στην Αθήνα, στην Αθήνα. Το επόμενο θέμα αφορά το Δήμο Αθηναίων, ο οποίος ξεκίνησε το πιλωτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης. Ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα κομποστοποίησης. Για στα πλαίσια του Athens Biowaste, το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στοχεύει στην αξιοποίηση των βιοαποβλήτων. Βιοαποβλήτων. Έχει και να κάνει και με βιοαέριο δηλαδή. Ναι. Παραγωγή ενέργειας. Αυτό είναι πολύ καλό.
Πολύ ενδιαφέρον. Να γίνει και σε όλη την Ελλάδα, έτσι το στηρίζουμε. Πριν δύο εβδομάδες είχαμε και στη Ζάκυνθο κάτι αντίστοιχο με κομποστοποιητές που μοιράσανε. Να μοιράσουν και στην Κέρκυρα, σιγά σιγά πρέπει ξανά. Έχει κάνει και ο Δήμος Κέρκυρας, αλλά πολύ λίγο. Διάφορες δραστηριότητες. Όπως και ο Δήμος Παξών. Μάλιστα. Οπότε, τι έγινε μετά για το, με τους σπόρους. Α, έχουμε τους σπόρους, γιατί ψηφίστηκε η νέα νομοθεσία. Της 6 Μαΐου. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι. Στα πλαίσια του Κόντεξ Αλιμεντάριους. Μάλιστα. Του ψηφίστηκε του αυτό το οποίο στείλανε όλη διαμαρτυρία στη Δαμανάκη. Η Δαμανάκη ήταν υπεύθυνη της ομάδας αυτής, επίτροπος υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, και προστασίας της υγείας και του καταναλωτή. Και τελικά δεν τα καταφέραμε και ψηφίστηκε από την Επιτροπή. Ψηφίστηκε η νομοθεσία. Οπότε πάει ένα μεγάλο νομοσχέδιο για ψήφιση στην Ευρωπαϊκή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι. Το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, κυρίες και κύριοι, διότι περιέχει μέσα στοιχεία όπως ότι δεν μπορεί ο κάθε ένας από εμάς να κρατήσει τους παραδοσιακούς σπόρους. Δεν μπορεί, πρέπει να περάσει από ένα σωρό ελέγχους, να έχουν καταγραφεί και τα λοιπά. Έτσι, δεν μπορεί να πάρεις πια την ντομάτα να τη φυτέψεις, πρέπει να βάλεις την ντομάτα να πάρεις σφραγίδα, ας πούμε. Ναι. Έσχος. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που ζούμε πραγματικά. Γι' αυτό και εμείς, το προηγούμενο Σαββάτο έγινε, αυτό θα πάμε να δούμε εμείς κάτι ωραίο τώρα, έτσι, να μην τα σκεφτόμαστε. Έγινε η ομιλία της Βαντάνα Σίβας, είναι η αρχηγός μιας οργάνωσης της Ινδίας για σχέση με τους σπόρους. Που είδαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, μια παρουσίαση. Τώρα θα δούμε περισσότερα, κυρίες και κύριοι. Την προηγούμενη Σαββάτο, για την ακρίβεια, στη Δράμα, έγινε ένα παγκόσμια ανταλλαγή σπόρων, μια παγκόσμια γιορτή για την αλλαγή σπόρων, όπου ήταν καλεσμένοι από διάφορες χώρες. Και είχαμε την τιμή να επισκεφθεί ξανά τη χώρα μας η Βαντάνα Σίβα, όπου θα δούμε τώρα στο ντοκιμαντέρ. Θα δούμε αυτό. Στο βίντεο, ναι. Ένα ωραίο ντοκιμαντέρ που βγάλανε, βγαίνει, το οποίο είναι ένα μικρό απόσπασμα, θα δούμε τώρα, που έχει να μας πει πολλά. Πάμε, πάμε το δούμε. Πάμε. كثير بحب ازرع كثير بحب جنينه لانه بنعرف شو عم نزرع بنعرف شو عم نقطف وبنعرف شو عم ناكل والله الطريقه الموجوده بدنا نرش مجبورين بسوسوا بيصفروا بهروا اذا ما رشيتهمش ما بيعطوش انتاج. Le problème de l'agriculture industrielle maintenant, tout est basé sur le côté visuel du fruit et des légumes. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit luisant, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit gros. Quand on a des objectifs commerciaux, on a des clients qui sont très demandants. Très, très difficile au début du printemps, quand tout arrive, de dire « Ah ben non, moi je suis écologique, je ne traite pas, je ne fais rien. » Quand un produit graphé pano est toxique, πρέπει να δει για να καταλάβει ότι πρέπει να βρει άλλο τρόπο να καλλιεργήσει. Και ευτυχώς που υπάρχει άλλος τρόπος. Ο σπόρος ο ντόπιος, αυτό ένα σποράκι. Ένα σποράκι μπορεί να μεγαλουργήσει. Είναι ανθεκτικός, δεν εκφυλίζεται, είναι δυνατός, αντέχει σε καιρικές συνθήκες δύσκολες. Που οι καινούργιες ποικιλίες, τα υβρίδια και τα μεταλλαγμένα που έρχονται από πίσω, χρειάζονται από την αρχή που φυτεύονται συνέχεια να παρεμβαίνεις με κάποιο φάρμακο, με κάποιο λίπασμα, συνέχεια δηλαδή να είσαι από πάνω με μία ένεση. When we grow for commercial purposes, we need to have tremendous uniformity for practical reasons. It's not just going back and having a small garden, growing all these heirloom seeds and be happy. You have to be able to grow something with a profit. These varieties, the Opolinesia, they're not uniform. And of course, they're not as productive as modern agriculture desires. Οι παλιοί σπόροι όμως, ναι, μπορούν να παράγουν λιγότερο, παράγουν όμως καλύτερα προϊόντα σε θρεπτικά συστατικά, είπαμε, σε χνοστοιχεία, σε μεταλλικά λάθη. Ας είναι λιγότερη η παραγωγή. Ακόμη και λίγα λιγότερα να βγάλω, θα είμαι πιο κερδισμένος και οικονομικά, γιατί δεν θα ξοδέψω. Δεν θα ξοδέψω ούτε τα φάρμακα, ούτε τα λιπάσματα, ούτε θα δηλητηριαστώ εγώ. Επικαλούμαστε την υγεία. Και την υγεία δεν τη θέλουμε. Θέλουμε το χρήμα.
ما بريش لأنه كل هيدول الأمراض من وين تطلع يعني نحن عم ناكل شو ما كان عم نجيب خضرة عم نجيب فواكه مش عارفين من وين جايين كيف مزروعين وكيف قطفون وشو حاطين لون من قبل لا في رش ولا في بلوط تطلع التفاحة هالقد وفيها طعم وريحة أكتر منها όταν υπάρχει ένα υγιές χώμα θα βγει ένα υγιές φυτό ένα υγιές φρούτο και ο άνθρωπος θα το φάει θα είναι υγιής. Ένα τανούγι αλλήρισε λεβάνα αλλήρισε καμπρί αλλήρισε χαντήμα στέλνω τίμα αλλήρισε ουδόματι. Συγκέντρωσα μέσα σε μια πενταετία πάνω από 1.200 ποικιλίες. Ποικιλίες που τείναν να εξαφανιστούν, καταφέραμε να τις δώσουμε ξανά σε αγρότες και έτσι να ξαναβγούν στην παραγωγή. Συλλέγουμε παραδοσιακούς σπόρους, παλιές ποικιλίες, οροκυπευτικών, λαχανικών, δέντρων. Θα δοθούν στον κόσμο, ούτως ώστε ο καθένας μας να αποκτήσει ένα κήπο ή μια βεράντα που να του παρέχει όλα αυτά που αγοράζει από το σούπερ μάρκετ. Ακόμα και νομικά θα το περιορίσουν αυτό, να μην έχεις δικαίωμα εσύ να παράγεις δικό σπόρο για να παράγεις ένα προϊόν. Σήμερα θα μοιράσουμε γύρω στα 15.000 φακελάκια με σπόρους. Αν αυτή η εκδήλωση γινόταν στην Ισπανία, θα είχε επέμβει η αστυνομία για να τη διαλύσει. Γιατί ακριβώς η διακίνηση των σπόρων που δεν είναι καταγραμμένη στον εθνικό κατάλογο ή στον ευρωπαϊκό, είναι παράνομη κίνηση. Genetic modification is a reality. It's a very expensive technology, and they want, of course, to protect their investments. Το κομμάτι της καλλιέργειας του φυτού και της φροντίδας του φυτού μου φαινόταν εύκολο. Το τεχνικό κομμάτι με δυσκόλευε στο να μην το έχω κάνει, ξέρεις, μέχρι τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μας ζητάνε σπόρους και ζουν σε διαμερίσματα, καλλιεργούν σε κήπους, καλλιεργούν σε μπαλκόνια και μάλιστα κάποιοι μπορώ να πω ότι κάνουν και καλύτερη δουλειά από εμάς που είμαστε στην επαρχία. Όχι, μου είναι πολύ γοητευτικό να μπορώ να σκεφτώ ότι στην Αθήνα, σε ένα διαμέρισμα, έχω τη δυνατότητα να βγω έξω και να κόψω ένα μαγείρεμα συνάπια. Πάλι μαζί, φίλες και φίλοι. Μαζί μας σήμερα είναι η αγαπητή Αγλαία Μουζακίτη, η οποία συμπαρουσιάζει την εκπομπή. Ήταν ενδιαφέροντα τα θέματα που εξελίξει για τα θέματα που είχαμε. Πραγματικά, και, ναι. Και ιδιαίτερα αυτό που είδαμε το μικρό απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ. Με τους σπόρους. Ένα σπόρος για αλλαγή. Για αλλαγή, a seed for exchange, λέγεται. Ναι. Αυτό περιμένουμε πότε θα έρθει το ντοκιμαντέρ όλο, για να το παίξουμε να δούμε όλο στην εκπομπή. Για να το απολαύσουμε, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν. Τώρα, είπαμε, θα κοιτάξουμε, θα δούμε τώρα το πώς κάνει ένας μάλλον δεν είναι παξινός, είναι ένας Μένος Παξούς, είναι από τη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. Ο οποίος κάνει βιοκαλλιέργεια, λοιπόν, στους Παξούς, με αντιμετώπιση των ασθενειών με φυσικό τρόπο. Και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Στο πρώτο θα δούμε τώρα ένα βιντεάκι, mm-hmm. το οποίο δείχνει και πώς κάνει τη συγκαλλιέργεια. Η συγκαλλιέργεια από διάφορα βοηθάει αφενός στο να προστατεύει το ένα το άλλο από ασθένειες, αλλά και η ρίζα ορισμένων φυτών που φυτεύει παράγει, ελευθερώνει άζωτο, το οποίο το απορροφάει η ντομάτα. Και γίνεται η ντομάτα, για παράδειγμα, φυτό, πολύ πιο νόστιμη και χωρίς πολλά έξοδα. Α, πρέπει να το δούμε, δηλαδή. Κομποστοποίηση κάνει και μάλιστα θα το δούμε προς το τέλος αυτό. Παράγει και ένα σαπούνι με μία μέθοδο η οποία είναι πατέντα, δεν την ξέρει κανείς.
μου είπες ότι το παράγει χωρίς... Χωρίς νεύτη. Χωρίς νεύτη. Σαπούνι που παράγεται μόνο από λάδι, χωρίς νεύτη. Μόνο από λάδι, ε. Ναι, είναι καταπληκτικό. Είναι τόσο ωραίο, σήκεται να το φάει. Θα μας δείξει τη συνταγή. Όχι, αλλά θα μας δείξει περίπου πώς γίνεται. Πώς γίνεται. Θα μας πει, θα με εξηγήσει. Ωραία. Για να μην πολυλογούμε, πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Πάμε. Εδώ η λεμονιά, ε. Λεμονιά είναι πορτοκαλιά. Πορτοκαλιά, πορτοκαλιά. Γεμάτη μελίσσα. Λοιπόν, εδώ η μέλισσα. Ο ρόλος της μέλισσας στη βιολογική γεωργία είναι το Α και το Ω. Ο γεωργός, ο βιολόγος γεωργός θα μπορούσα να πω, εξαρτάται αποκλειστικά από τη μέλισσα. Μία ζωηρή κοινότητα μελισσών μέσα στο κτήμα είναι σίγουρα καλή εξοδεία. Θα γίνει σωστή επικονίαση. Ταυτόχρονα δείχνει ότι δεν υπάρχουν χημικά, γιατί η μέλισσα είναι πάρα πολύ ευπαθή στα εντομοκτώνα και σε μεγάλη γκάμα χημικών προϊόντων. Η ζωντάνια της μέλισσας προδίδει και ζωντάνια του περίγυρου της. Υγεία. Χαίρομαι όταν βλέπω ωφέλιμα έντομα μέσα στον κήπο. Στη βιολογική γεωργία παίζει ρόλο η συγκαλλιέργεια που θα δούμε μετέπειτα να υπάρχουν μέσα στον κήπο ορισμένα συνεργατικά φυτά με την καλλιέργεια που θέλεις να κάνεις, δηλαδή βότανα. Να, ένας βομβίνος. Ναι. Από ό,τι παρατηρείτε μπροστά, είμαστε πολύ κοντά στις μέλισσες. Οι μέλισσες κάνουν τη δουλειά τους, εμείς τη δικιά μας. Η μέλισσα δεν θα σε πειράξει εάν δεν έρθει σε σύγκρουση με τα συμφέροντά της. Εμείς αυτή τη στιγμή τη δίνουμε τροφή. Αυτή κάνει τη δουλειά μας. Μας ευχαριστεί γι' αυτό. Ναι. Μας ευχαριστεί γι' αυτό. Γεμάτο λουλούδια και μέλισσες. Αν και είναι περασμένη η ώρα, ακόμα πιο πρωί γίνεται πανικός. Ναι, τώρα πιάνει ζέστη. Φροντίζω να έχω πάντοτε φυτά τα οποία να αρθίζουν διαδοχικά. Ώστε οι μέλισσες να θεωρούν τον κήπο σαν σπίτι τους. Να έχουν πάντα τροφή. Να υπάρχουν πάντα μέσα στον κήπο. Από την πιο μικρή μέχρι την πιο πολύπλοκη δουλειά. Αυτές μπορεί να είναι και άγριες ή κάποιος έχει μελίσει από κοντά. Ναι, η μέλισσα ταξιδεύει μέχρι και 3 χιλιόμετρα μακριά από την Κυψέλη για να ανέβρει στην τροφή. Είναι άξια θαυμασμού. Αυτές είναι εργάτριες. Μην πάρα πολύ κοντά το χέρι σου για να μην θεωρηθεί ότι... Μυρίζει πολύ ωραία. Ναι. Όλο το κτήμα εδώ. Για κινήσεις να είναι αργές ώστε να μην θεωρηθεί επιθετική κίνηση. Ναι. Δεν γνωρίζω αν μέσα στο... μυαλό του, στον εγκέφαλό του μπορούν να αναγνωρίζουν άτομα. Εγώ μπορώ να πλησιάζω, μερικές φορές βάζω το κεφάλι μου ανάμεσα λόγω εργασιών στο δέντρο και δεν με ενοχλούν. Πιο πολύ αλλά με τις, είναι... με τις μυρουδιές αντιδράνε πιο πολύ. Έλκονται από την περιόδια ακτινοβολία και από τη μυρωδιά. Έπειτα υπάρχουν ειδική κατηγορία μελισσών η οποία φεύγει από το μελίσι, από την Κυψέλη, για να βρει τροφή και μετέπειτα ειδοποιεί τις άλλες και έρχονται. Αυτές οι οποίες συλλέγουν. Ναι, οι αναγνωρίστρες. Το
Το μόνο που είμαι σίγουρος, βλέποντας και εγώ τις ίδιες εικόνες μπροστά μου, είναι ότι φέτος η πορτοκαλιά θα έχει πολύ μεγάλη παραγωγή. Οι εκτάσεις είναι περιορισμένες. Εδώ στους Παξούς δεν έχουμε μεγάλες εκτάσεις όπως οι μακεδονικές παιδιάδες. Εδώ προσπαθούμε να συγκεράσουμε, να παντρέψουμε, που θα έλεγαν μερικοί, ορισμένα είδη φυτών να συγκαλλιεργηθούν. Μερικές φορές κάνουμε και ορισμένες υπερβάσεις, αλλά είναι η έλλειψη χώρου που μας οδηγεί σε αυτά. Είναι αυτό που λέμε η παινία τέχνης καταργάζεται, θα μπορούσα να πω. Εδώ βλέπουμε μερικά πάλι φυτά, βότανα, τα οποία συγκαλλιεργούνται και προσφέρουν. Εδώ είναι δεντρολίβανο, αψιθιά. Αψιθιά, Διώχνει τα κουνούπια. Δεν έχει μεγαλώσει γιατί είναι νωρίς ακόμη, ναι, κατεβαίνουμε κάτω, είναι κάτι έργο. Αλόι βέρα είναι αυτή, αλόι. Δεν έχει μεγαλώσει ο βασιλικός ή ο κατηφές. Να γνωρίζετε ότι ο κατηφές στη ντομάτα και γενικά στα σολανόδη αυξάνει τη γεύση, όχι αυξάνει, βελτιώνει φοβερά τη γεύση. Βλέπεις εδώ τη συγκατοίκηση που το είχαμε. Με κολοκύθια. Κολοκύθια. Ντομάτα. Ντομάτα. Αυτή είναι λοιπόν η συγκαλλιέργεια. Ναι, η συγκαλλιέργεια γίνεται με το φασολάκι ανάμεσα. Βλέπετε τις φασολιές. Η φασολιά θα δώσει το απαιτούμενο άζωτο στο έδαφος που χρειάζεται. Για να απορροφήσει και η ντομάτα. Ναι. Μάλιστα. Γιατί οι ρίζες συμπλέκονται, είναι πολύ κοντά μαζί. Έτσι με πολύ λίγη λίπανση πετυχαίνετε την... Ναι, πάρα πολύ. Αν προσέξετε κάτω θα δείτε ίχνη από κάρβουνο. Ναι, ναι, ναι. Το κάρβουνο δεν είναι τίποτα, δεν προσθέτει τίποτα. Απλά ήταν ανάμεσα στη στάχτη που χρησιμοποιήθηκε. Η στάχτη, γιατί χρειάζεται κάλιο, μεγάλες ποσότητες καλίου το έδαφος για να κάνει, για να στρώσει. Εδώ είναι οι κοπροσωποιητές μας. Μάλιστα. Ό,τι φυτά κλαδεύονται, εδώ βλέπετε είναι το πρώτο κλάδιμα από τα κλίματα, τοποθετείται μέσα στο κοστοποιητή, έχει λίγο δυσάρεστη γεύση. Μα, και ανεβαίνει η θερμοκρασία, είναι, χρειάζεται λίγο υγρασία. Μερικές φορές ανακατέματα, ώστε να πάρει ποσότητα οξυγόνου και μετά από ένα χρονικό διάστημα, εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες. Τώρα εκεί στο Λάιλον είναι και εκεί σαν κομποστοποιητής, επειδή δεν μου έφταναν κομποστοποιητές, έχω βάλει από κάτω να ανεβεί η θερμοκρασία και να δημιουργηθεί και εκεί, γιατί δεν μου φτάνανε οι κομποστοποιητές. Οπότε η αλίπανση χρησιμοποιείται μόνο φυτικά, δεν χρησιμοποιείται... Ναι, για το κοστοποίηση, την οποία συλλέγω, θα δούμε λίγο πιο πάνω, το έχω σε τσουβαλάκια και μετά το χρησιμοποιώ. Εδώ φαίνεται έντονα η στάχτη. Η στάχτη παρέχει όλα τα μεταλλικά στοιχεία που χρειάζεται το φυτό για να αναπτυχθεί. Ταυτόχρονα εδώ διαξάγουμε και ορισμένα πειράματα με μάρτυρες φυτά για να δούμε πώς επιδρούν ορισμένες φυτικές ουσίες σε φυτά τα οποία έχουν μολυνθεί επίτηδες με κάτι, ναι, και να δούμε αν θα μπορέσει σε αυτό το τμήμα του κήπου, αν προσέξετε, είναι ορισμένα φυτά που έχουν κυτρινισμένα φύλλα. Αυτό πρόσεξα, ναι. Τέτοια, ναι. Η ντομάτα, ας πούμε, αυτή. Ναι, χρησιμοποιώ ορισμένα μάρτυρες φυτά, θα μπορούσα να πω, για να μπορέσω να δω πώς θα αντιδράσουν σε ορισμένα σκευάσματα που παράγουμε, χυλίσματα κατά βάση από άλλα φυτά, για την ανάπτυξή τους και πώς επιδρούν στους μύκητες, είτε είναι εδάφους είτε είναι αέρος. Χρησιμοποιείται γαλαζόπετρα, τέτοια... Πολύ ελάχιστες ποσότητες, σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού, ελάχιστες ποσότητες, παρόλο που είναι
επιτρεπτό στη βιολογική γεωργία. Εγώ προσωπικά το θεωρώ ότι πρέπει σταδιακά να τον εξαλείψω. Βλέπετε εδώ, ας πούμε, στην Άμπελο. Ναι, ναι. Λοιπόν, πρέπει. Φυσική προέλευση είναι αυτό. Ναι. Κατάλληλο για βιολογική καριέρα. Ναι, το ξεχλωρίζουμε. Και αυτό είναι παγίδα, εντολακοπαγίδα. Αυτή εδώ είναι παγίδα για όταν θα έρθει ο καιρό του, θα προσταθεί λίγο ψαράλευρο μέσα για τι κεντρίνε φύγε. Παρόλο που άρχισε να μου μπαίνει στο μυαλό μια ιδέα ότι η σφίγγα πρέπει να μην περιοριστεί αισθητά. Γιατί το δάγκωμα της, το σιελό της μέσα περιέχει την μαγιά που γίνεται κρασί. Δηλαδή έχουν γίνει ορισμένες μελέτες όπου έχουν αποδειχθεί ότι η σφίγγα δαγκώνοντας στα φύλλα αφήνει την μαγιά που το κάνει κρασί. Γι' αυτό ναι, όταν φαγωθεί από κάποια έντομα, βλέπω μετά έχει μια μυρουδιά, ναι, λες, και, λες και γίνεται κρασί. Γίνεται κρασί. Μάλιστα. Δεν είναι πλήρως εξακριβωμένο. Μελετάτε, μάλιστα. Ναι, μάλιστα. Αν έχουμε χρόνο, καθίσε το μελετάς. Ακριβώς. Παρά να ρίχνουμε τα χημικά. Αυτή τη στιγμή η Άμπελος είναι ραντισμένη. Ναι. Εδώ βλέπονται τα ίχνη, είναι από βρέξιμο θιάφι, δεν ξέρω αν μπορέσει η κάμερα να το δει. Ναι, είναι βρέξιμο θιάφι, αλλά όχι υπερβολικές ποσότητες. Είναι προληπτική πάντα η αντιμετώπιση των ασθενειών στη βιολογική γεωργία. Ναι. Όταν υπάρχει έντονη πίεση προσβολών, τότε είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση. Ναι. Πρέπει να έχεις υπομονή, εξαιρετική υπομονή. Για να έχεις αποτελέσματα. Λοιπόν, είδαμε πώς γίνεται και πώς γίνεται, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι χωρίς χημικά δεν γίνεται. Γενικά ο κόσμος πιστεύει ότι αν δεν ψεκάσεις δεν γίνεται τίποτα. Και όμως γίνεται. Είδαμε λοιπόν πώς γίνεται η αντιμετώπιση των ασθενειών και των εντόμων με φυσικό τρόπο. Τώρα στο επόμενο θα δούμε πώς γίνεται η αντιμετώπιση της μελίγκρας. Των εντόμων με φυσικό τρόπο. Ναι. Όπως η μελίγκρα. Και αυτό είναι επίμαχο θέμα ακριβώς. Διότι εδώ στην Κέρκυρα γίνανε πολύ μεγάλες καταχρήσεις χημικών, τοξικών και εντός των κατοικημένων περιοχών, το οποίο δεν επιτρέπεται. Αυτό είναι δυσάρεστο. Ακριβώς. Και η μεθόδη όπως αυτή εδώ που θα δούμε με την απελευθέρωση εντόμων, που είδαμε που θα δούμε ότι πέτυχε τελικά στους παξιούς, και όχι μόνο πέτυχε για φέτος, αλλά δημιουργήθηκε τις συνθήκες για να επεμβαίνει το μελισσάκι αυτό κάθε χρόνο. Και δεν είναι φοβερό. Μερικοί κάτοικοι δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν, ας πούμε, την αρρώστια της μελίγκρας, ναι, διότι, με φυσικό τρόπο. Διότι ακόμα και το ψεκασμός με το σαπούνι που προτείναμε εμείς, που είναι ο φυσικός τρόπος, κατά τη γνώμη του κυρίου εδώ, του βιοκαλλιεργητή στους παξούς, δεν ενδείκνεται, γιατί θα κουράσει και αυτό το δέντρο. Αλλά πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Πάμε. Αυτή είναι μιλιά, ε. Μιλιά. Εδώ βλέπεις μία μιλίτσα μικρή, κατάφορτη, είναι 2 ετών. Αυτή εδώ βλέπουμε μερικές μικρές μελισσούλες που πάνε πάνω στη μελιά. Αυτές είναι και παρασιτικές φύγες. Παρασιτικές με την έννοια... Ότι παρασιτοζούν πάνω σε φυτοπαθογόνα, όπως είναι οι αφίδες, η μελίγκρα δηλαδή. Δηλαδή θετικό για το... Να κρατούν ζωντανοί, επειδή η μηλιά προσβάλλεται εύκολα από μελίγκρα, αφίδες αλλιώς. Αφίδες, ναι. Οπότε εδώ είναι κάποιος φυσικός εχθρός των αφιδών. Ναι, ναι. Είχε εξαπολύσει και τεχνητά τη παρασιτική σφίγγα Φαμόδους εγκάσια. Μάλιστα. Η οποία. Αυτό που βλέπουμε επιστρέφει. Εκεί το εντομάκι, όχι. Όχι, αυτό είναι θρύπας εδώ. Ναι. Αυτό εδώ δεν είναι. Δεν είναι το. Ναι. Α, κάτι, ένα μικρούλικο που πετάει. Ναι, είναι σαν μικρή μελισσούλα. Μια. Αυτό λοιπόν έρχεται και τρώει τη μελίγκρα, ε. Ναι, όταν εμφανιστεί. Πέρσι είχα μεγάλη προσβολή. Και η αλήθεια είναι ότι πρόπερση είχα απογοητευτεί, γιατί είχα εξαπολύσει περίπου 2.000 ακμαία της Φαμόδους εγκάσια και είχαν εξαφανιστεί. Και υπέθεσα ότι ήταν χαμένος σκόπος και χαμένα... Δηλαδή τα παραγγείλατε από κάπου για να, ακριβώς για να αντιμετωπίσετε τη μελίγκρα με το έντομο αυτό. Ναι.
Και τα αμολύσατε. Τα άφησα εδώ στον κήπο μέσα, ναι. Αλλά αυτά φύγανε. Είχαν εξαφανιστεί. Και εκείνη τη χρονιά το μόνο που έκανα ήταν διάφορα σκευάσματα με σαπούνι, δηλαδή με σαπουνό. Κάλιο. Σαπουνό, ναι. Άλλα τα καλύω, ας πούμε. Τα οποία είχαν μερικά αποτελέσματα. Γιατί όταν υπάρχει έντονη προσβολή από. Μελίκρα θέλει και πολλές επαναλήψεις. Οι οποίες όμως αρχίζουν μετά από ένα σημείο και δημιουργούν πρόβλημα στο ίδιο το φυτό. Γιατί τώρα να έχεις λουσμένο σε ίδιο το φυτό με σαπούνι και λάδια, αρχίζει να δημιουργείς και προβλήματα. Οπότε το είχα αφήσει από ένα σημείο και μετά στην τύχη του, θα μπορούσα να πω. Την επόμενη χρονιά όμως παρατήρησα το εξής. Ένα πρωινό που έφυσα να ανοίξει το καφέ μου, βλέπω εδώ η μηλιά να βουίζει. Αυτή είναι η συγκεκριμένη μηλιά η οποία είχε προβληθεί. Ναι. Να βουίζει. Και έρχομαι και βλέπω ότι είναι φαμόνο εγκάρσια, ένα μελίσι ολόκληρο πάνω στο δέντρο. Το έντομο δηλαδή που είχατε, ναι, απελευθερώσει την προηγούμενη χρονιά, κάπου έμεινε και ξανάρθε, ναι, τώρα κάπου... να κάνει τη δουλειά ακριβώς που έπρεπε να κάνει. Μπράβο, διαχύμασε. Κάπου τράφηκε, κάπου πολλαπλασιάστηκε και δεν ξέρω ποιοι είναι οι μηχανισμοί του. Δεν κατάφερα να του μελετήσω. Και ήρθε επάνω, είχε εγκατασταθεί και καθάρισε όλο το δέντρο μέσα σε μία εβδομάδα. Χωρίς τη χρήση κανενός χημικού σκευάσματος. Αυτό είναι το δέντρο, τώρα το βλέπεις, είναι απαλλαγμένο πλήρως φέτος από κάθε έντομο. Και όταν βγει η μελίγκρα θα τραβήξει το, ναι, μελισσάκι αυτό, ε? Ναι, το τραβάει μόνο του. Το τραβάει. Την έχω παρατηρήσει σε μοναχικά άτομα κατά καιρούς μέσα στον κήπο. Ναι. Πιθανόν να τρέφεται και με άλλα εκτός από τη μελίγκρα. Ναι. Δεν γνωρίζω ακριβώς τους μηχανισμούς της συγκεκριμένης σφίγγας. Φαίνεται υγιέστατη. Τώρα ξεκινάει και τα λουλουδάκια της. Ναι. Αυτή είναι όψιμη. Όψιμη, μάλιστα. Και εκεί κάτω είναι πάλι το άλλο το βελίσι μας που είναι στη μανταρινιά. Βλέπετε εδώ μέσα συνυπάρχουν τα φυτά. Ναι. Ήμουν αναγκασμένος να κάνω τέτοιες φορές βότανα μαζί με καλοπιστικά και για, χώρους, και για λόγους αισθητικής και για λόγους πειραμάτων, να δούμε αν συνυπάρχουν, αν μπορούν να συνυπάρχουν. Δεν είναι μαϊντανός ή σέλινο. Υπάρχει και σέλινο και μαϊντανός. Ναι. Η γλυκάνισος είναι πιο πέρα, αναπτύσσεται. Εκεί στην άκρη έχουμε γλυκάνισο. Α, αυτό εκεί είναι. Εδώ είναι καλαμπόκι. Ναι. Είναι λίγος ο τόπος. Και αυτός κατασκευασμένος με κόπο, ιδιαίτερο κόπο. Εδώ ήταν μια πλαγιά και σιγά σιγά το φτιάξατε. Είναι, όπως θα δείτε, πάει ο δρόμος από εκεί. Ναι. Έτσι ακριβώς, ναι, πήγαινε. Ναι. Έχω χτίσει πέτρες τις οποίες έσκαψα για να φτιάξω μια στέρνα, γιατί έχουμε μεγάλο. Αυτό εδώ είναι το τριγώνι μας, το οποίο έχει χτυπηθεί από οικολογικά σκάλια. Α, οικολογικά σκάλια. Οικολογικά σκάλια. Ελπίζω να καταφέρει να επιβιώσει. Το παρέσκεφθα, κάνει οι πρώτες βοήθειες. Α, στεναχωρημένο είναι αυτό. Βλέπω ότι ζωηρεύει σιγά σιγά. Και κάποια στιγμή να απελευθερωθεί. Και αν γνωρίζετε και κάποιο, έτσι, η εταιρεία ή κάποιο σύλλογο που θα μπορούσε να προσφέρει κάτι καλύτερο, ευχαρίστως να σας το παραδώσω. Εδώ είναι και το βιολογικό το σαπούνι μου, που το κατασκευάζω με χειροποίητο. Το οποίο είναι χωρίς, ναι, χωρίς, ναι, χωρίς ισχυρές βάσεις, είναι αποκλειστικά με βότανα που συλλέγουμε εδώ από τον κήπο. Και λάδι. Α, εδώ τρίβεται το σαπούνι, δηλαδή με αυτό το τρίστη του τυριού, απλά πράγματα, αυτό τρίβεται και θα πάρει αυτή τη μορφή εδώ πέρα, για να πάρει αυτή τη μορφή. Ναι. Λοιπόν, και τα τρίβατα μετέπειτα δεν πετιούνται, χρησιμοποιούνται στο πλυντήριο. Το σαπούνι είναι 100% βιοδιασπόμενο, χρησιμοποιεί αγνό λάδι ελιάς,
τα χρώματα είναι φυσικά που παίρνονται μέσα από τη φύση. Από τα βότανα, ναι, από το βότανα. Γίνουν αποχρώσεις, ο κρόκος ας πούμε, φικανέλα, όλα δίνουν ένα χρωματισμό. Μετέπειτα ξεραίνεται, είναι ψυχρής κατεργασίας, δεν είναι θερμής κατεργασίας, αλλά όχι κοινά διαδεδομένη ψυχρή. Είναι μια πανάρχια μέθοδος η οποία επιβιώνει από στόμα σε στόμα. Και ο Ρίγας που ξύρει. Και εδώ είναι ο φίλος μας, ο Ρίγας. Ο Ρίγας. Ρίγας. Ρίγα. Τι είναι ρε φίλε. Τι είναι. Παλεύος ο Ρίγας. Πού είσαι εγώ, Είσαι ο Βαρμαγιός, πιστός. Καλός. Όσο μεγάλος, τόσο και καλός. Μας δίνει φιλιά τώρα. Και εμείς αγαπάμε, και εμείς. Ήταν καταπληκτικό το βίντεο με το σαπούνι. Το πιο αγνό σαπούνι του κόσμου, πραγματικά. Και υπάρχει αυτό... δεν έχει νεύτη μέσα. Ακριβώς, το φτιάχνει χωρίς νεύτη. Σαπούνι που χωρίς βράσιμο, κρύο και χωρίς νεύτη. Αυτό έχει ένα αποτέλεσμα να μην ερεθίζει το δέρμα. Το δέρμα, ναι. Και να κάνει καλό στο δέρμα. Του κάνει πολύ λίγο. Εγώ ξυρίζομαι με αυτό το σαπούνι. Α, ωραία. Συγχαρητήρια λοιπόν στον κύριο Στερνιώτη, ο οποίο είναι. Υπάρχει άλλο ένα άνθρωπο στον κόσμο που γνωρίζει την πατέντα αυτή. Για την πατέντα. Και δεν θα μα την αποκαλύψει. Βέβαια. Αλλά τουλάχιστον όποιο θέλει μπορεί να του δώσει λάδι, αγνό λάδι και, θα και, το... και του δίνει το φτιάχνει σαπούνι. Ωραία. Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλο τη εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Φιλιά πολλά. Γεια σας. Ένα καλό βραδάκι. Γεια σας.